ζήτημα που μας απασχόλησε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Και γιατί ακριβώς το συζητάμε? Το συζητάμε γιατί πολύ απλά μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων εδώ μέσα ψήφισε λευκό. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μεταξύ αυτών και εγώ και ο κύριος Πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά. Γιατί λοιπόν ψηφίσαμε λευκό? Ψηφίσαμε λευκό γιατί πολύ απλά δεν μας έπεισαν όσοι τοποθετήθηκαν και δεν μας έπεισαν γιατί υπήρχαν κενά στις εισηγήσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συμφωνήσαμε από όλες τις παρατάξεις και ψηφίσαμε λευκό. Το βιαστικό του χαρακτήρα, το έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις εισηγήσεις και πολλά άλλα ενδεχομένως, όπως για παράδειγμα αυτό που είπε και δεν είπε ο κύριος Βατός, ότι για παράδειγμα η σχετική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα. Άρα λοιπόν ένα θεσμικό εργαλείο της αυτοδιοίκησης δεν έχει εκφράσει την άποψή του. Η πίεση χρόνου από την άλλη μεριά, από πλευράς Υπουργείου, και όλη αυτή η βιάση και η σπουδή που διαφαίνεται, είναι λογικό σε νοήμονες ανθρώπους να δημιουργεί προβληματισμούς και αναστολές. Γι' αυτό λοιπόν ταχθήκαμε όλοι κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, παρόλο που υπάρχουν κάποια ζητηματάκια που θα τα ξεπεράσω όμως, τα διαδικαστικά, δεν θα ασχοληθώ γιατί το θέμα είναι σημαντικό, τα οποία μας οδηγούν σε δεύτερες και πιο ολοκληρωμένες σκέψεις και απόψεις. Άρα και σε μια πιθανώς διαφορετική ψήφο. Και όλα αυτά γιατί, αγαπητέ κύριε εισηγητά, υπήρξαν πλέον οι άνθρωποι αυτοί που έπρεπε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας και οι άνθρωποι, οι θεσμικοί που εκπροσωπούν τους θεσμικούς φορείς που έχουν βαρύνουσα άποψη γύρω από αυτά τα ζητήματα, μιας και εμείς δεν είμαστε παντογνώστες και δεν είμαστε και σχετικοί με όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ.